Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και έχουμε μαζί μας την Ξένια Προδρόμου για να μας δώσει όλη την ενημέρωση από τα εταιρικά μας νέα. Ξένια, καλή σου ημέρα. Καλημέρα Κωνσταντίνα, κυρίες και κύριοι. Να περάσουμε στην πρώτη μας είδηση από τον επιχειρηματικό κόσμο. Πρόκειται για τα Hike & Dance, τα οποία έρχονται στη Λευκοσία, στο κτίριο 360, σύμφωνα με πληροφορίες της Brief. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και οι τεχνικοί βρίσκονται επί το έργο στο ισόγειο. Να σημειώσουμε μάλιστα ότι στο ισόγειο αναμένεται να στεγαστούν και άλλα γνωστά καταστήματα. Η δεύτερη μας τώρα είδηση αφορά την ασφαλιστική εταιρεία Atlantic, η οποία σημείωσε σημαντικά κέρδη για το πρώτο εξάμηνο. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Atlantic Insurance Company Public συγκεκριμένα, σε συνεδρία που έγινε στις 10 Σεπτεμβρίου, ενημερώνει με σχετική ανακοίνωση ότι μελέτησε και ενέκρινε τις μη ελεγμένες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του συγκροτήματος για την εξαμηνία που έληξε 30 Ιουνίου 2021. Στο σχετικό δελτίο τύπου, να πούμε, Κωνσταντίνα, υπάρχουν αναλυτικά όλα τα οικονομικά της αποτελέσματα και τα κέρδη που είχε είτε από τις ασφαλιστικές της εργασίες, για τα οποία δηλώνει ότι είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Η επόμενη μας τώρα είδηση αφορά το νέο πλάζα, στο οποίο θα έρθει το 10 Sports Fashion Clearance House της Κύπρου. Πρόκειται για τον Όμιλο FES, που πρώτη φορά θα ανοίξει τις πόρτες του στην Κύπρο. Εκπροσωπεί brands όπως είναι τα Umbro, τα Oxbow, τα Puma, τα New Era, τα Under Armour και θα παρουσιάζει έτσι casual ρούχα, τεχνολογικά καινοτόμα και θα είναι σε τιμές outlet. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, η επόμενη μας είδηση τώρα αφορά τα σχέδια που προχωρούν για τη δημιουργία του πάρκου Σαλίνα στη Λάρνακα. Όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση, προχωρούν τα σχέδια για το χώρο που θα δημιουργηθεί. Θα βρίσκεται στο χώρο των πρώην κατοικιών επάρχου και αστυνομικού διευθυντή στη Λάρνακα, με την κατασκευή τώρα να περιλαμβάνει λίμνη, αναψυκτήριο και χώρο άθλησης παιδιών. Το σχέδιο αυτό που εντυπωσίασε από ό,τι φαίνεται και κέρδισε το διαγωνισμό είναι της αρχιτέκτονας κυρίας Ελένα Σοφιανού Ολυμπίου και θα δούμε να ξεκινάνε οι προσφορές, να βγουν σε προσφορές για το έργο τέλος του χρόνου ή αρχές του επόμενου. Μένουμε έτσι στο ίδιο κλίμα ανοίγματος χώρων. Πρόκειται για το νέο μολ, το Plaza στη Λάρνακα, το οποίο ανέβαλε αρκετές φορές το άνοιγμά του, λόγω και της πανδημίας. Της κατάστασης του κορονοϊού. Ακριβώς. Πλέον ξέρουμε ότι ανοίγει την Πέμπτη, μεθαύριο, 16 Σεπτεμβρίου. Θα περιλαμβάνει 135 καταστήματα. Θα έχει σινεμά, εστιατόρια, φασφουντάδικα, καφετέριες και θα έχει και εσωτερικό και εξωτερικό πεδότοπο, αλλά ακόμα και ποδηλατόδρομο. Πάμε τώρα στο συνέδριο της Ναυτιλιακής Κύπρος για το 2022. Άλλαξε ημερομηνία, πρόκειται να γινόταν αυτή τη χρονιά, αλλά μεταφέρεται το 2022. Είναι το Διεθνές Ναυτιλιακό Καλεντάρι που, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωσή τους, για την Ναυτιλιακή Κύπρο. Και τελευταία μας είδηση, αν δεν κάνω λάθος, είναι για το European Researchers Night. Το ΙΔΕΚ διοργανώνει για 15η χρονιά τη μεγαλύτερη γιορτή της έρευνας, της επιστήμης και της καινοτομίας στην Κύπρο. Το κεντρικό θέμα της φετινής εκδήλωσης, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, η ψηφιακή και πράσινη εποχή. Θα είναι έτσι μια συναρπαστική εμπειρία. Υπόσχεται να χαρίσει σε μικρούς και μεγάλους μια έτσι, περιδιάβαση στην ψηφιακή και πράσινη εποχή. Θα μπορούν να επισκέπτονται όσοι θα το παρακολουθήσουν πέρα των 60 περιπτέρων στον εκθεσιακό της χώρο και να έρθουν και σε επαφή με 300 ερευνητές και ερευνήτριες από την ακαδημαϊκή και επιχειρηματική κοινότητα της Κύπρου. Μάλιστα. Λοιπόν, Ξένια Προδρόμου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη την ενημέρωση από τα εταιρικά μας νέα.